Τρίτη, 7 Μαρτίου. Σημαντικά γεγονότα, τραγούδια που άφησαν εποχή, γεννήσεις και θάνατοι. Όλα όσα έγιναν σαν σήμερα, αμέσως τώρα. 961. Ο στρατηγός του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς απελευθερώνει το Ηράκλειο της Κρήτης από τους Άραβες. 1876. Ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ παίρνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το τηλέφωνο. Μια ανακάλυψη που άλλαξε τον κόσμο. 1933. Ο Charles Darrow λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το παιχνίδι Monopoly. Και έτσι μπορούμε εμείς σήμερα, με κάθε ζαριά, να χτίζουμε αμέριμνη σπίτια και ξενοδοχειακές μονάδες. 1. Σήμερα έχει γενέθλια η Ελένη Φουρέιρα, η pop star που έβαλε Fuego στη Eurovision του 2018 με το ομότιτλο τραγούδι, φέρνοντας την Κύπρο στη δεύτερη θέση του διαγωνισμού. Η Ελένη Φουρέιρα, μάλιστα, πριν λίγες εβδομάδες έγινε μητέρα για πρώτη φορά. 7 Μαρτίου 1999 πεθαίνει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Stanley Kubrick. Το κουρδιστό πορτοκάλι, η λάμψη, μάτια ερμητικά κλειστά, είναι μόνο μερικές από τις ταινίες του που άλλαξαν τον κινηματογράφο. 2011. Ο Charlie Sheen απολύεται από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Two and a Half Men της Warner Brothers. Η λογή, η επικίνδυνη, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά του, η ασυνέπειά του στην εργασία και οι υβριστικές δηλώσεις του για τους παραγωγούς της σειράς. Ο Charlie Sheen ήταν τότε ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στην Αμερικανική τηλεόραση. Φινάλε με τη βασίλισσα της pop. Σαν σήμερα, πριν από 25 χρόνια, η Madonna ήταν στην κορυφή των βρετανικών charts με μία από τις διαχρονικότερες επιτυχίες της, Frozen.